να βρίσκεστε στο πλευρό ανθρώπων που πραγματικά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα, δεν μπορούν να βγουν έξω από το σπίτι λόγω της καραντινοποίησης, ας την ονομάσω έτσι, στην οποία έχουμε υποβληθεί όλοι. Δεν μπορούν να βγουν να ψωνίσουν τρόφιμα, δεν μπορούν να βγουν να αγοράσουν φάρμακα. Βλέπουμε και φωτογραφίες και εσείς αυτή τη στιγμή τελείτε ένα πολύ σημαντικό έργο εκεί στην ενορία του καραβάδου, βοηθώντας αυτούς τους ανθρώπους ηλικιωμένους και μη, μεταφέροντάς, αγοράζοντάς τους πρώτα και μεταφέροντάς τους στο σπίτι όλα τα αναγκαία καθημερινά τρόφιμα και φάρμακα. Δύο κουβέντες θέλω. Καταρχάς, κύριε Κουμαντάκη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσάς, αλλά και τον τηλεοπτικό σταθμό του Κρήτη TV, όπου με ιδιαίτερη προσοχή και σοβαρότητα ενημερώνει τον κρητικό λαό. Χωρίς άγχος, χωρίς πανικό. Έτσι, είναι υποχρέωσή μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να είναι προσεκτικά πώς ενημερώνουν το λαό και για να μην γίνεται αυτή η έξαρση του πανικού που έχουν οι άνθρωποι ακούγοντας διάφορες καταιγιστικές ειδήσεις, πολλές φορές και λαθασμένες. Όμως, και εσάς προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω που αναδεικνύετε ένα θέμα όπου δυστυχώς δεν θα έπρεπε να το αναδεικνύουμε, θα πρέπει να ήταν και να είναι μέσα στο DNA μας. Σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί και μάλιστα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, κανείς Υιός ή κανείς αόρατος Υιός ή εχθρός, όπως έχει βαπτιστεί ο Υιός, ο κορονοϊός, όπου μαστίζει ολόκληρο τον πλανήτη, δεν μπορεί να σταματήσει την αγάπη για τον πλησίον, την αγάπη για την προσφορά μας προς τον συνάνθρωπό μας. Και γι' αυτό και το μήνυμα όπου και η κυβέρνηση, η δική μας της Ελλάδος, αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης, λέει μείνετε σπίτι σας. Αυτό εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε πράξη με την πρωτοβουλία του Εκκλησιαστικού μας Συμβουλίου της Ενορίας του Καραβάδου, των Ισοδύων της Θεοτόκου, που είναι ο κεντρικός μας ναός. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε και στα πλαίσια του νόμου που μας καλύπτει, όχι βέβαια άσκοπες μετακινήσεις για να πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί, απλώς μόνο για να εξυπηρετήσουμε τους ομάδες, τις ευπαθείς ομάδες, τους ηλικιωμένους της ενορίας μας και με αυτόν τον τρόπο να τους πούμε και να τους δείξουμε ότι θα πρέπει να μείνουν στο σπίτι, είμαστε εδώ για αυτούς, αλλά αυτοί θα πρέπει να μείνουν στο σπίτι γιατί τους χρειαζόμεθα και για αύριο και για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους όπου τους έχουμε την υποχρέωση που μας έφεραν και μας έφεραν στη ζωή και είμαστε σήμερα εμείς. Πάνω σε ολογιότατε, πείτε μου κάτι, γιατί δεν έχουμε την ευκαιρία τακτικά να αφουγκρασβόμαστε το σφιγμό για το τι συμβαίνει στην ενδοχώρα. Τι συμβαίνει στα χωριά μας, τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια των ηλικιωμένων, οι οποίοι βλέπουν όλα αυτά που βλέπουν στις τηλεοράσεις καθημερινά και γίνονται γνώστες της πανδημίας και υπό το φόβο βεβαίως να μην κολλήσουν τον ιό, βρίσκονται μέσα στις οικίες τους ζητώντας βοήθεια. Ποια είναι τα συναισθήματα τα οποία εκλαμβάνετε κι εσείς από τους κατοίκους των χωριών? Υπάρχει αισιοδοξία καταρχάς, πρώτον? Κοιτάξτε, σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ναι, έχουν πάντοτε την ελπίδα του στο Θεό και στην Παναγία. Την πάσαν ελπίδα μου σε ανατίθμη μήτε του Θεού φυλαξωμή υπό τη σκέπη σου. Και επειδή διανύουμε και μια περίοδο αγώνα, πνευματικού αγώνα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι μας διδάσκουν και μας δίδαξαν όλα αυτά τα χρόνια πώς πρέπει να αγωνιζόμεθα, πώς πρέπει να έχουμε υπομονή και αυτό κάνουν και σήμερα. Όμως το πιο σημαντικό, κύριε Κουμαντάκη, είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι μας δίνουν τις ευχές τους, ότι σας ευχαριστούμε για αυτό που κάνετε. Προσέχετε την υγεία σας, πολύ την υγεία σας και τη ζωή σας. Αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει ότι όντως υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, ενώ από την αρχή όλοι μας δεν το είχαμε πάρει τόσο, δεν το είχαμε αξιολογήσει τόσο σοβαρά. Mm-hmm. Και ευτυχώς που με τα μέτρα που πάρθηκαν, αυτή τη στιγμή μετράμε λίγους ανθρώπους που έχουν κρούσματα και εύχομαι να μείνουμε σε αυτά τα πλαίσια και σε αυτούς τους αριθμούς και να μας δοθεί η δυνατότητα, περνώντας όλο αυτό και η χώρα μας και ο πλανήτης, να βγούμε όλοι πιο δυνατά. Πιο δυνατή και πνευματικά, αλλά και με ιδιαίτερη αγάπη προς τον άνθρωπο και στον συνάνθρωπο και στο περιβάλλον. Μάλιστα. Γιατί ο ιός αυτός δεν ξέρουμε από πού προήλθε. Ακόμα υπάρχουν έρευνες όπου αξιολογούν την γένεση αυτού του ιού. Εμείς ευελπιστούμε και πιστεύουμε στο Θεό και αυτό που μας έχει μείνει μόνο είναι να έχουμε ελπίδες στο Θεό. Και επειδή αύριο ξημερώνει μια άλλη ελπίδα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, με το 1821, με όλους αυτούς τους ήρωες, επειδή ακούμε και σήμερα για ήρωες και ανθρώπους που αγωνίζονται για τη ζωή και για την ελευθερία και να μας ελευθερώσουν δηλαδή από αυτόν τον ιό, έτσι αγαπητοί μου,
και εσύ, Λευτέρη, επειδή σε ξέρω και προσωπικά που ανέφερες, αλλά και όλοι οι άνθρωποι, που τηλεθεατές σας που μας παρακολουθούν, να είσαστε ψύχρεμοι, ήρεμοι και να κάνετε προσευχή προς τον Θεό. Αυτό εγώ προσωπικά θέλω να απευθύνω σε όλους σας και σε εσένα προσωπικά, Λευτέρη, και σε ευχαριστούμε για την δική σου παρουσία στην τηλεόραση της Κρήτης TV, διότι είσαι μια πολύ σοβαρή φωνή και δεν το λέω. Να είστε καλά, Πανασολογιώτατε. Να είστε καλά. Εμείς το χρέος να κάνουμε. Αυτό το τονίζουμε καθημερινά. Υποχρέωσή μας να ενημερώνουμε τον κόσμο. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ, γιατί δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Το προηγούμενο διάστημα, με αφορμή βεβαίως και την εξάπλωση του ιού και με τα δραστικά αυτά μέτρα, αφοπλιστικά όσον αφορά την χρονική του τοποθέτηση. Το κομμάτι της Θείας Κοινωνίας, το κομμάτι της Θείας Λειτουργίας βρέθηκε σε ένα σημείο αντιλόγου. Είχαμε μια εξαιρετικά σημαντική ανακοίνωση και εκ μέρους της Εκκλησίας της Κρήτης και από το Φανάρι. Και θέλω και τη δική σας τοποθέτηση. Μας ακούνε αυτή τη στιγμή πιστοί, μας ακούνε άνθρωποι από όλη την Κρήτη. Βλέπουμε εκκλησίες κλειστές, βλέπουμε πατέρες της Εκκλησίας να λειτουργούν μέσω του διαδικτύου, το είδα προηγουμένως σε κάποιες εκκλησίες του νησιού και μέσω του Facebook, ας πούμε, μεταδίδουν σε ζωντανή μετάδοση τη Θεία Λειτουργία. Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό. Θέλω το σχόλιο σας και αν ήταν μια δύσκολη στιγμή για την Εκκλησία που τελικά ανήκει στο παρελθόν ή αν δεν ήταν τελικά μια δύσκολη στιγμή και απλά αντιμετωπίστηκε όπως θα έπρεπε. Καταρχάς, η Εκκλησία αντιμετωπίζει όλους αυτούς τους αιώνες από τις σύστασεις από τον Χριστό πάντοτε δυσκολίες και πάντοτε δοκιμασίες. Και μέσα από αυτές τις δοκιμασίες η Εκκλησία μας πάντοτε με την χάρη του Θεού που είναι ο ιδρυτής της βγαίνουμε πάντοτε με την χάρη του Θεού αισιόδοξη μέσα σε όλο αυτό το δύσκολο όπου καλείται η Εκκλησία να αντιμετωπίσει. Όμως, θα ήθελα να μείνω σε αυτό που είπατε προηγουμένως. Τα δύσκολα μέτρα που πάρθηκαν και επειδή το μήνυμα του Πατριάρχου, του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου, του Πατριάρχη του γένους μας, δεν μπορεί να επισχιαστεί με καμία άλλη φωνή, είτε τη δικιά μου είτε οποιονδήποτε αλλού, θα ήθελα να μείνουμε σε αυτά που είπε ο ίδιος ο Πατριάρχης. Ότι αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύει η πίστη μας, κινδυνεύει ο πιστός μας. Δεν κινδυνεύει ο Θεάνθρωπος Χριστός, κινδυνεύει ο άνθρωπος και όλο το μήνυμα του Πατριάρχου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο Πατριάρχης μας, ο μακροβιότερος Πατριάρχης μέσα στις μέρες μας, μέχρι τις μέρες μας, αφήνει το μήνυμα σε όλους εμάς ότι η Εκκλησία δεν είναι ο ναός. Το βλέπετε και από αυτό που εμείς κάνουμε σαν ενορία. Δεν περιοριστήκαμε μόνο στο ναό, επειδή έκλεισε ο ναός και δεν μπορούν να έρθουν οι άνθρωποι στο ναό. Όμως, τι κάνουμε? Κάνουμε ναό όλη την ενορία. Αγκαλιάζουμε όλους τους ενορίτες. Και τους κάνουμε με την αγάπη μας και αυτό που δίδαξε ο Χριστός να είναι όλοι μία αγκαλιά, μία δύναμη, μία προσευχή. Οπότε, μέσα σε δύσκολες αυτές τις εποχές που ζούμε, θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Δεν χάνει κανείς την πίστη του εάν δεν κοινωνήσει ή μία ή δύο ημέρες. Ή αν δεν κοινωνήσει μέσα σε μία εβδομάδα. Η Εκκλησία μας και οι πατέρες μας έχουν δώσει διάφορες πνευματικές εντολές σε εμάς. Όχι βέβαια, ότι είναι όλο λυπηρό βέβαια το γεγονός ότι δεν μπορούμε να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία είτε μεταδίδεται μέσω μέσων επικοινωνίας είτε του διαδικτύου. Αυτό είναι καλό διότι ο κόσμος μπορεί να συμμετέχει όσος έχει βέβαια τη δυνατότητα. Γιατί φανταστείτε εδώ στην ενδοχώρα του Ηρακλείου οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι σε μια ηλικία δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο ίντερνετ αλλά παρακολουθούν από την τηλεόραση. Θυμάστε όμως πριν κάποια χρόνια ή πριν κάποιους μήνες όπου ήθελαν να σταματήσουν τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας από την τηλεόραση. Όμως, προς τιμή πάλι της δικής σας τηλεόρασης, δεν διέκοψε ποτέ να μεταδίδει την Θεία Λειτουργία είτε από τον Άγιο Μήνα ή οποιοδήποτε άλλο ναό του Ηρακλείου μας. Και έτσι, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι η πίστη των χριστιανών, όλων εμάς, δεν κλονίζεται με την πρόσχερη αυτή κατάσταση ενός ιού. Έχουν περάσει πολύ πιο δυνατά δεινά από την Εκκλησία μας και πάλι βγήκαμε δυνατοί. Και επειδή θα μου επιτρέψεις, Λευτέρη, ακόμα κάτι. Το Πάσχα που θα γιορτάσουμε σε λίγες εβδομάδες, σε λίγες ημέρες, σε λίγο καιρό, ακόμα και η λέξη Πάσχα είναι ένα πέρασμα. Αυτό ερμηνεύεται στα εβραϊκά, πέρασμα. Το πέρασμα από τον θάνατο στην ζωή. Ας το δεχτούμε ότι είναι ένα πέρασμα μιας δοκιμασίας για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, πιο σωστοί. Είδατε ότι περισσότεροι άνθρωποι κάθισαν στα σπίτια τους, γνώρισαν τους δικούς τους καλύτερα, είδαν τα παιδιά τους.
Ξέρετε ότι όταν έρχονται και εξομολογούνται, λέει, δεν έχουμε χρόνο να δούμε τα παιδιά μας. Δεν έχουμε χρόνο να δούμε την οικογένειά μας. Τώρα τους δόθηκε η δυνατότητα μέσω ενός αρνητικού βέβαια γεγονότος να δουν και να γνωρίσουν καλύτερα την οικογένειά Έτσι, τους. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε, αυτό είναι το μήνυμα, πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις περιστάσεις, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας καλύτερα, την οικογένειά μας καλύτερα, να αγαπήσουμε τους δικούς μας ανθρώπους, να αγαπήσουμε την Εκκλησία, τα παιδιά μας, τους γερόντους, τους ηλικιωμένους, όλους. Νομίζω είναι μια δοκιμασία όλο αυτό και τα αποτελέσματά της θα έρθουν πολύ σύντομα. Όπως είπατε, κρατάω αυτό. Υπομονή χρειάζεται. Και πριν κλείσουμε, πείτε μου κάτι, Πανουσιολογιώτατε. Πώς μπορούν όσοι από την ενορία σας μας παρακολουθούν να επικοινωνήσουν μαζί σας, εάν χρειάζονται κάποια βοήθεια με τη μεταφορά τροφίμων ή φαρμάκων, να δώσουμε και αυτή την πληροφορία λίγο πριν σας αποχαιρετήσω. Έχουμε ήδη αναρτήσει και στη σελίδα του διαδικτύου μας, όπου έχει φιλοξενεί η ενορία μας, έχει σελίδα, ναι, αλλά και στις ενορίες μας, στις πίνακες όπου βάζουμε διάφορες ανακοινώσεις. Τα τηλέφωνα μας τα γνωρίζουν οι ενορίτες μας, οπότε μας τηλεφωνούν αν θέλουν κάποια φαρμακευτική, ας πούμε, αγωγή που πρέπει να πάμε σε κάποιον γιατρό που ήδη θα έχουν έρθει σε επικοινωνία τηλεφωνική, είτε κάποια πρώτη ύλη όπου χρειάζονται, μάλιστα, τρόφιμα, οτιδήποτε. Αλλά θα ήθελα να πω και εδώ, πρωτού κλείσουμε, ότι μαζί με συνεργασία με το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και την κυρία Όλγα Δραμουντάνη, η οποία είναι και υπεύθυνη πολιτικής προστασίας, γίνεται μια μαζική, έτσι, προσπάθεια για να βοηθήσουμε και όλο το Δήμο, αλλά ιδιαίτερως εγώ εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή, μάλιστα, και την ενορία μου. Και έτσι θα ήθελα να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά και εσένα, αλλά και το κανάλι σας, για την σωστή και ορθή στάση όπου έχουν. Οπότε, να μεταφέρουμε ακόμα μια φορά το μήνυμα. Να μείνουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους, είμαστε εμείς εδώ για αυτούς και μάλιστα να προσεύχονται και για αυτόν τον άνθρωπο όπου βγαίνει καθημερινώς 6 ώρα και μας ανακοινώνει πώς πρέπει να κινηθούμε και πώς πρέπει να πάμε και να κάνουμε μια προσευχή και για αυτόν. Έτσι. Αλλά και για αυτούς τους ανθρώπους όπου έφυγαν και έχασαν τη ζωή τους, όχι μόνο με αυτόν τον ιό, αλλά και για τα τροχαία που έχουμε χάσει τόσους ανθρώπους και νέους ανθρώπους και στην Κρήτη και στην Ελλάδα και με τόσες άλλες ασθένειες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι να αναπαυτούν εν κυρίω, αλλά και εμείς να έχουμε την προσοχή μας και την προσευχή μας προς τον Θεό για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και να κάνουμε και εμείς το δικό μας το Πάσχα. Πανουσιολογιώτατε, πατέρα Μελισσεδέκ, σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Και εγώ, το είχα ανάγκη, πολλά, νομίζω, χρόνια πολλά. Το είχα ανάγκη πολύ να ακούσουν τα λόγια ενός ιερέα που καταθέτηκε την ψυχή του καθημερινά εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Καραβάδου και στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή εσείς συνέχεια. Και ο Θεός μαζί μας και η Παναγία μαζί μας. Έτσι, έτσι.